Μια νέα μεγάλη νίκη γιορτάζει στην Α2 ο Όμιλος Αντισφαίρησης Χανίων, κερδίζοντας αυτή τη φορά και μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με σκορ 72-68 τον Εφάο Ζωγράφου. Δύο καθοριστικά τρίποντα από την Κατερίνα Κασομένου γύρισαν ουσιαστικά το μάτς υπέρ του, αφού η ομάδα του Ζωγράφου είχε καταφέρει να ανατρέψει μια μεγάλη διαφορά στο 4ο δεκάλεπτο. Και εκεί που βρέθηκε να χάνει με 63-55, κατάφερε να βρεθεί μπροστά με σκορ 66-63. Ωστόσο, τα τρίποντα της Κασομένου έφεραν το σκορ στο 71-68, με συνέπεια να τεθούν οι βάσεις για τη μεγάλη νίκη. Ο Εφάο Ζωγράφου παρουσίασε μεγάλη αντίσταση και μάλιστα μέχρι το ημίχρονο βρέθηκε να προηγείται, αλλά και πάλι τα ψυχικά αποθέματα και το πάθος των κοριτσιών του ΟΑΧ είχαν ως αποτέλεσμα στο β' μέρος το μάτς να πάρει μια άλλη τροπή και έτσι να έρθει η πολύ μεγάλη νίκη. Σπουδαίο μάτς και πάλι από τις Ψυχολιού και Κουφογιάννη, που σκόραραν 19 και 17 πόντους αντίστοιχα, ενώ καθοριστική ήταν επίσης η συμβολή της Καζαντζή που πέτυχε 14 πόντους, όπως φυσικά καθοριστικά ήταν τα δύο τρίποντα από την Κασομένου. Για τον Ζωγράφο, Ζουρνή με 22 και η Σκιόγλου με 15 πόντους ήταν οι πρώτες σκόρερ. Τα δεκάλεπτα 15-19, 36-40, 52-50 και 72-68. Ήταν μια νίκη που τη θέλαμε πολύ από την αρχή, το στοχεύαμε αυτό το παιχνίδι για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Πάμε πιο δυνατά για τη συνέχεια, ήρθε πιο δύσκολα από ό,τι περιμέναμε, αλλά δείξαμε ότι στην έδρα μας θα προσπαθήσουμε να παραμείνουμε αίτητοι και δεν χάνουμε. Ευχαριστούμε και τον κόσμο που ήρθε και μας βοήθησε πάρα πολύ στη νίκη μας. Συνεχίζουμε. Το θέμα είναι στο τέλος του πρωταθλήματος να πούνε όλοι ότι τα Χανιά ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα κορίτσια και των δύο ομάδων, γιατί ήταν πραγματικά ένα απολαυστικό παιχνίδι. Το ευχαριστήθηκαν οι φιλάθλοι που ήρθαν να μας δούνε. Να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα κορίτσια τα δικά μας για την νίκη και γιατί για μία ακόμη φορά παίξανε με απίστευτη ψυχή. Γυρίσαμε ένα παιχνίδι που φτάναμε να χάνουμε κοντά στους 10 πόντους. Έχουμε κάνει βέβαια αρκετά λάθη, αλλά στο τέλος μίλησε η ψυχή των παιδιών, μίλησε η υπομονή τους, η ηρεμία που βγάλανε στα κρίσιμα και πήραμε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι όσον αφορά την πορεία μας και όσον αφορά το στόχο που έχουμε για την παραμονή. Γιατί κακά τα ψέματα παίζαμε με μια ομάδα που έχει ίδιους στόχους με εμάς και όταν παίζεις με ομάδες που έχουν τον ίδιο στόχο πρέπει να κερδίζεις. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να πούμε αν η ομάδα δείχνει παραπάνω στοιχεία. Η κατηγορία είναι πολύ δύσκολη. Θα δείτε και τις επόμενες αγωνιστικές ότι δεν υπάρχει μέτρια ομάδα. Είναι όλες οι ομάδες καλές και κάποιες πολύ καλές που πάνε για άνοδο. Μπορεί να υπάρξουν ατυχίες, μπορεί να υπάρξουν διάφορα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε πάρα πολύ καλά στις προπονήσεις. Τα κορίτσια είναι συνεπέστατα. Είναι πολύ συγκεντρωμένες στη διάρκεια των προπονήσεων. Βγάζουν πολύ μεγάλη ένταση. Και αυτό είναι που βγάζουμε ως τώρα και στους αγώνες. Δεν μπορούμε να πούμε όμως σε καμία περίπτωση ότι είμαστε για παραπάνω πράγματα και αν σκεφτεί κανείς ότι πιθανόν να πέσουν 5 ομάδες. Αν από τις 12 πέσουν 5, η παραμονή μέχρι και την τελευταία αγωνιστική και η άνοδος πιστεύω ότι θα παίζεται. Ναι, θα παίζεται. Το πρώτο ημίχρονο σήμερα είχαμε μείνει στο πλάνο μας, είχαμε στοχεύσει σωστά αυτά που θέλαμε. Και ήμασταν συνέχεια μπροστά στο σκορ και με κάποιες διαφορές σημαντικές. Η ομάδα των Χανίων που είναι πολύ καλά δουλεμένη, με ένα καλό σύνολο. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτίωσε πάρα πολύ την αμυνά της. Χάσαμε το μυαλό μας. Οι επιλογές μας ήταν στοχευμένες και μας ξέφυγαν μέχρι και 9 πόντους, 10 αν θυμάμαι σωστά. Αντιδράσαμε, περάσαμε στους 3 πόντους. Δυστυχώς στη δημιουργία μας οι επιλογές είναι λίγες. Βγήκε η βασική δημιουργός με 5 φάουλ. Κάναμε κάποιες λάθος επιλογές. Ένα μάτς με μικρή διαφορά κρίνεται πάντα στις λεπτομέρειες. Στις λεπτομέρειες δεν είχαμε σωστές αποφάσεις και δυστυχώς χάσαμε. Θέλω να πω συγχαρητήρια στην ομάδα των Χανίων. Πολύ καλή δουλειά, καλή οργάνωση. Να έχουν καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα και υγεία σε όλους τους αθλητές.